so fresh to death and sick as cancer. It was a dumb thought, I grew up on it. Papa, you fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean and love hurts, but I still remember that day we met in December. Oh baby, εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι, να ανάψουμε λίγο και αυτό το μάτι του φούρνου. Γράψατε τα υλικά για τη συνταγή μας, τα ωραία αυτά μιλορολάκια, και με ενημερώνουν από πάνω από το κοντρόλο ότι μία κυρία ζήτησε να της πούμε την συνταγή για το λικέρ μανταρίνι. Αν έχουμε την καρτέλα με τα υλικά, να τη δείξουμε και να σας πω. Εδώ είναι λοιπόν η καρτέλα. Είναι τα 12 μανταρίνια, ένα πορτοκάλι, εννοείται ακέρωτα, και μανταρίνια και πορτοκάλια. Τώρα από εδώ και πέρα βγαίνουν τα φρέσκα μανταρίνια και πορτοκάλια. 700 γραμμάρια κονιάκ σκούρο και 13 γαριφαλάκια, τα οποία τα γαριφαλάκια, όπως είδατε, τα βάζουμε πάνω στα μανταρίνια. Τα μισά μανταρίνια να είναι καθαρισμένη φλούδα και τα μισά με τη φλούδα, καλά πλυμμένα και ακέρωτα. Και αφού μείνουν μέσα στο βάζο για 15 μέρες, μετά φτιάχνουμε το σιρόπι, 2,5 κούπες νερό, 2,5 κούπες ζάχαρη, ανοίγουμε το βάζο, ρίχνουμε το σιρόπι μέσα και το αφήνουμε για άλλες 20 μέρες. Αυτή είναι λοιπόν η συνταγή για την κυρία που μας τη ζήτησε. Ό,τι απορία έχετε, είμαστε εδώ να σας τη λύσουμε. Έχουμε εδώ, εδώ είναι και το λικέρ μανταρίνι, αυτό που μόλις σας είπα, που το φτιάξαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως βλέπετε, τα έχουμε καρφιτσώσει τα γαρίφαλα πάνω στα μανταρίνια και στο πορτοκάλι. Τα μισά είναι ολόκληρα με τη φλούδα και τα μισά είναι, όπως βλέπετε, χρώμα έχει πάρει ήδη μέσα σε μια εβδομάδα. Πού να μείνει άλλες λίγες μέρες και θα είναι έτοιμο. Τώρα, εδώ μέσα θα ρίξουμε το βουτυράκι. Αυτά συνεχίζουν να καραμελώνουν. Μόλις εξατμιστούν όλα τα υγρά, τότε θα ρίξουμε το βαλσάμικο. Τώρα, θα καθαρίσουμε τα μήλα. Και επίσης, μέχρι που να καθαρίζω εγώ τα μήλα, θέλω να δείξουμε μερικές φωτογραφίες
από την εκδρομή την οποία την έχουμε αναφέρει, η οποία ήταν την Κυριακή που είχαμε πάει στα Μετέωρα. Με εννοείται με το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Ceres Travel, Δημήτριος Βοζίκης. Μια εκδρομή όνειρο. Επισκεφθήκαμε τα Μετέωρα, το Μεγάλο Μετέωρο και την Ιερά Μονή Βαρλαάμ, δυο μοναστήρια φανταστικά. Θα μας μείνει αξέχαστη αυτή η εκδρομή. Νομίζω ότι έχουμε και μερικές φωτογραφίες, βλέπετε τώρα στην οθόνη μας. Μερικά στιγμιότυπα με τα χαρούμενα αυτά πρόσωπα που μας συνόδευσαν σε αυτή την ωραία και πανέμορφη εκδρομή. Και μια εκδρομή η οποία ξεκίνησε, εδώ είναι στην οθόνη μας και ο κύριος Βοζίκης, να τον ευχαριστήσω που μας κάνει τα όνειρα πραγματικότητα, γιατί για μένα ήταν όνειρο να πάω στα Μετέωρα. Έχω πάει βέβαια δεύτερη φορά και αν μου αξιώσει ο Θεός να ξαναπάω άλλη μια φορά ακόμη, πάλι θα ξαναπάω. Αλλά μόνο με εσάς, μόνο μαζί σας, εδώ με τους αγαπημένους μας φίλους. Οι εκδρομές, όπως έχουμε πει, είναι για όλους, μικρούς και μεγάλους. Μπορείτε να συμμετέχετε όλοι. Εδώ είμαστε στα Τρίκαλα, εκεί στα πιο στενά. Κατεβήκαμε και κάτω στο ποτάμι, βγήκαμε τις ωραίες φωτογραφίες μας, απολαύσαμε το ωραίο μας φαγητό, το γλυκάκι το ωραίο των Τρικάλων. Αξέχαστες στιγμές. Εδώ είχαμε και έναν παπαράτσι που μας φωτογράφιζε πάνω από τη γέφυρα των Τρικάλων. Εδώ είμαστε στο λεωφορείο μέσα του κυρίου Βουζίκη, Ceres Travel. Με όλα τα πρόσωπα, όπως βλέπετε, χαρούμενα και χαμογελαστά, γιατί οι εκδρομές μας ξεκινάνε πάντα γλυκά και χαμογελαστά και επίσης τελειώνουν με πολύ κέφι και χορό μες στο λεωφορείο, λέμε. Δεν θέλουμε να σας τα δείξουμε όλα, έτσι για να σας κινούμε την περιέργεια και να συνοδεύετε κι εσείς τις εκδρομές μας. Πάρα πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον σκηνοθέτη μας πάνω για τις ωραίες φωτογραφίες που έχει ετοιμάσει. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Βοζίκη Ceres Travel για τις εκδρομές που μας τις κάνει πραγματικότητα. Και τώρα, το βουτυράκι μας εδώ έχει κάψει. Εμείς θα κόψουμε τα μήλα μικρά-μικρά κομματάκια. Η οποία συνταγή είναι και νηστίσιμη. Γιατί όπως ξέρετε ξεκινάει και η νηστεία σε λίγες μέρες, η 40η για τα Χριστούγεννα, και θα σας φανεί πάρα πολύ χρήσιμη για εσάς που νηστεύετε. Ένα γλύκισμα εύκολο, νόστιμο και επίσης νηστίσιμο. Να τα κόψουμε με το δικό μου και γρήγορο τρόπο καλύτερα, έτσι για να μην χάνουμε χρόνο. Εσείς όταν κόβετε προσοχή τα χέρια σας. Μπορείτε να τα κάνετε και στο ρεντέ, απλά στο ρεντέ θα είναι πιο πολτοποιημένα. Εγώ τα θέλω λίγο τα κομματάκια να είναι λίγο έτσι, λίγο ζωντανά μέσα. Ναι, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα σας. Γεια. Yeah. Καλημέρα. Έχουμε ένα μικρούλι ή μία μικρούλα στο τηλέφωνο από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν μας δίνεις λίγο τη μαμά να μιλήσουμε ή τη γιαγιά? Ναι. Άντε να μας τη δώσεις λίγο. Να πούμε καλημέρα. Έκλεισε η γραμμή μας, δεν πειράζει. Θα ξαναπροσπαθήσει ο μικρός ή η μικρούλα να μας πάρει τηλέφωνο. Μάλλον ντρεπόταν λίγο.
και η μαμά ακόμη περισσότερο. Σοτάρουμε τα μήλα. Ρίχνουμε και τη ζάχαρη. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, όταν ξεκίνησε η εκπομπή, ότι φτιάχνουμε τις συνταγές μας, δύο και τρεις συνταγές, σχεδόν με τα ίδια υλικά που έχουμε. Όπως βλέπετε, ζάχαρη χρησιμοποιήσαμε και στα καραμελωμένα κρεμμύδια, ζάχαρη χρησιμοποιούμε και στα μήλα εδώ για την επόμενη συνταγή μας, μαρουλόφυλλα θα χρησιμοποιήσουμε στο σερβίρισμα των χάμπουργκερ, επίσης μαρούλια θα χρησιμοποιήσουμε και την ωραία σαλάτα που θα φτιάξουμε. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι υλικά τα οποία να μπορούμε να φτιάχνουμε δύο και τρεις συνταγές. Τα κρεμμύδια, όπως βλέπετε, άρχισαν να παίρνουν το χρώμα που θέλουμε. Τα υγρά έχουν φύγει όλα. Σε αυτή τη φάση τώρα θα ρίξουμε το βαλσάμικο τοξίδι. Και το μέλι. Και λίγο εξτρά μέλι, το οποίο είναι προαιρετικό. Δεν το έχω γράψει στη συνταγή. Αρκεί η ζάχαρη. Πολύ λίγο, ίσα για άρωμα. Τώρα θα δείτε ότι θα αρχίσουν να καραμελώνουν και να πάρουν το ωραίο χρωματάκι που θέλουμε. Εδώ αυτά ξεκίνησαν με τη ζάχαρη, το πολύ λίγο βούτυρο. Λεπτές φέτες ή λεπτά κομματάκια. Πέντε μήλα, όπως βλέπετε, είναι αρκετά για να φτιάξουν αρκετά μηλορολάκια. Βγαίνουν πάρα πολλά. Εμείς σήμερα θα φτιάξουμε όσα μπορούμε να προλάβουμε. Εμείς σήμερα θα δώσουμε και ένα μήλο εδώ τον αγαπημένο μας κάμεραμαν Θέμη, γιατί ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Είναι αρκετά. Τα υπόλοιπα θα τα φάμε εμείς με λίγο κανέλα και λίγο ζάχαρη μετά. Και τώρα, αυτά σιγά σιγά θα αρχίζουν να φεύγουν επίσης τα υγρά. Θα ρίξουμε σταφίδες ξανθιές. Το γαρίφαλο, θέλω λίγο προσοχή στο γαρίφαλο, τη σκόνη. Από μισό κουταλάκι και ακόμα πιο λίγο από μισό, γιατί είναι αρκετά έντονο και δεν θέλω να σας πικρίσει, θέλουμε μόνο το άρωμά του. Μπορείτε να ρίξετε μέσα και γαριφαλάκια τα καρφάκια, θα αφήσουν το άρωμά τους, αλλά μετά θα πρέπει να τα ψάχνετε ένα-ένα για να τα βγάζετε. Για αυτό το λόγο, στη συγκεκριμένη συνταγή ρίχνουμε λίγο γαρίφαλο σκόνη. Απλά είναι πολύ έντονο και θέλουμε από το μισό κουταλάκι ακόμη πιο λιγότερο, πολύ λίγο. Κανέλα εννοείται. Εξτρά θα ρίξουμε και ένα ξύλο κανέλα μέσα για να αφήσει και αυτό το άρωμά της. Εδώ έχουμε το γουδί και έχουμε και τα καρύδια.
θα τα σπάσουμε και αυτά έτσι σε μικρά κομματάκια. Δεν τα θέλουμε επίσης στο blender, δεν τα θέλουμε σκόνη. Έτοιμα και τα καρύδια. Αν μπορείτε να μυρίσετε το άρωμα που έχουν δώσει το γαρίφαλο, η κανέλα, η ζάχαρη, τα καρύδια, το μήλο, νομίζω ότι θα λιποθυμήσετε. Στη φάση αυτή είναι που λένε 5 τρώνε, 2 λιποθυμάνε και 3 πεθαίνουν. Νομίζω πως δεν ξεχάσαμε κάποιο υλικό να ρίξουμε μέσα. Εντάξει, τίποτε ξεχνάω και κανένα υλικό. Το θυμάμαι όμως τελευταία στιγμή. Σαν το λάδι προχθές το μπουγιορτί πάνω. Το θυμήθηκα όμως, το τσακ. Τα μήλα θέλουν λίγη ώρα ακόμη, ίσα να μαραθούνε, να φύγουν και τα υγρά τα περιτά. Εδώ τα, όπως βλέπετε, άρχισαν να καραμελώνουν σιγά σιγά τα κρεμμύδια και βλέπετε πόσο μεγάλη ποσότητα ήταν και πόσο έμειναν. Άρα θέλουμε γύρω στα 6-7 κρεμμύδια μεγάλα για να συνοδεύσουμε 6 ωραία και χορταστικά χάμπουργκερ. Εδώ το μάτι, αυτό εδώ, τα κρεμμύδια μας θέλουν πολύ λίγο ακόμη και θα τα χαμηλώσουμε και θα το σβήσουμε και θα τα κατεβάσουμε τη φωτιά. Αυτά, λίγο 2-3 λεπτάκια ακόμη μέχρι που να γίνουν και τα μήλα. Εμείς έχουμε εδώ τώρα φέτες ψωμί διαλεγμένο, το οποίο το βρίσκεται μόνο στα σούπερ μάρκετ Κάντζας. Διαλεγμένο ψωμί του τόστ στα Ρένιο, το οποίο το βρίσκεται μόνο στα σούπερ μάρκετ Κάντζας. Έχουμε επιλέξει τις φέτες αυτές και ένα σκεύος. Με τη βοήθεια ενός πλάστη θα ανοίξουμε τις φέτες κατά αυτόν τον τρόπο. Πάει μία φέτα, δεν πειράζει. Βασικά δεν βολεύει αυτό γιατί γλιστράει. Θα σκουπίσουμε τον πάγκο μας. Έτσι, μπράβο. Όλοι έχετε πάγκο στην κουζίνα σας. Ανοίξτε λίγο μέρος. Και κατά αυτόν τον τρόπο, τη μία πλευρά την οριζόντια, ανοίγουμε τις φέτες κάπως έτσι. Θα δείτε πόσο γρήγορα θα φτιάξουμε 10 και 15 μιλορολάκια, τα έχω ονομάσει. Μην ξεχνάτε να παίρνετε τηλέφωνο, να αφήνετε τα στοιχεία σας. Την Παρασκευή εδώ το πρωί ζωντανά στις 10. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση για τα ωραία και χρήσιμα δώρα μας. Ας ρίξουμε μια ματιά ακόμη στα δωράκια που έχουμε, να ευχαριστήσουμε τους δωροθέτες της εκπομπής μας. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία γλάστρα, το λουλούδι αυτό το αλεξανδρινό, το οποίο είναι εποχής τώρα, από τον Γιώργο Κουμουτσάκο, το φυτώριο Κυπούπολη, την οποία τη βρίσκεται 40 μάρτυρες, απέναντι την εκκλησία 40 μαρτύρων, την πάρα πολύ ωραία αυτή γλάστρα, μας την κάνει δώρο για την αυριανή μεγάλη γιορτή ταξιαρχών και στον νικητή της Παρασκευής. Πιστεύουμε να είναι ή Μιχάλης ή Μιχαλίτσα, Γαβριήλ, Μιχαήλ, όποιος τυχερός και να είναι. Έχουμε την πολύ ωραία τοστιέρα από τον Γιώργο Μαρκόπουλο, από το Σέρβις,
να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μαρκόπουλο για το ωραίο του το δωράκι. Έχουμε το τρίλιτρο χρώμα από τον Άσο Νησιούδη, το οποίο τον βρίσκεται μόνο στο Σκούνταρι Σερών. Ένα κατάστημα το βρίσκεται τα πάντα μέσα, από είδη σιδερικά, καυσόξυλα, κάρβουνα, μπογιές, τα πάντα. Ένα πολυκατάστημα θα το έλεγα, Νάσος Νησιούδης, μόνο στο Σκούταρι Σερών. Μία πίτσα και ένα προφιτερόλ δώρο από την καντίνα, Street Food, Περιστέρη Κωστοπούλου 7. Έχουμε επίσης δύο εξάδες πιάτα από τα Home Plus Παπαϊωάννου, τα οποία βρίσκονται στον Κόμβο Λευκώνα, Περιφερειακή Οδός Κόμβο Λευκώνα, έξω το Home Plus Market. Περιφερειακή Οδός Κόμβος Λευκώνα Σερών, το Mega Stores, πώληση χοντρική και λιανική, και το κεντρικό κατάστημα Διονυσίου Σολομού 60, πλατεία εμπορίου. Να ευχαριστήσουμε τα υλικά Παπαϊωάννου για τις δυο εξάδες από πιάτα. Επίσης έχουμε να ευχαριστήσουμε τα Supermarket Kansas για όλα τα υλικά που μας προμηθεύουν. Το Seres Travel, Δημήτριο Βοζίκη, για τις όμορφες εκδρομές που μας διοργανώνει και μας ταξιδεύει παντού. Τα Αλεύρι Μάνα, τα οποία θα μας συνοδεύσουν στις νόστιμες και ωραίες μας συνταγές. Τα κρεμμύδια μας έχουν γίνει. Και επίσης μαγειρεύουμε μόνο με λάδι πρωτεύς για νόστιμα και υγιεινά φαγητά. Θα τα βάλουμε σε ένα πιάτο μέσα. Έτσι μαζί με το λίγο ζουμάκι που έχει μείνει. Εδώ είναι και τα κρεμμύδια μας, θα τα συνοδέψουμε. Όπως βλέπετε δεν έχουν καεί, απλά έχουν πάρει το χρώμα, το καραμέλο με αυτό, με τη ζάχαρη, την καστανή και το βαλσάμικο ξύδι. Και είναι πάρα πολύ νόστιμα και θα μπουν ανάμεσα εκεί στην ντομάτα, στο μπιφτέκι και στο μαρούλι. Και τώρα, αυτά εδώ άρχισαν να λιώνουν. Και μην ξεχνάτε να δηλώνετε συμμετοχή για την ημερήσια μας εκδρομή στις 18 Νοεμβρίου στο Βόλο, μόνο από το Seres Travel. Δηλώστε συμμετοχή, κλείστε θέσεις, έχουν μείνει πάρα πολύ λίγες. Είναι έτοιμο. Να σβήσουμε και αυτό το μάτι. Ας πιούμε και μια γουλιά καφέ. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα το γέμισμα. Έχουμε εδώ το πυρέξ. Ο φούρνος μας, να τον βάλουμε στην πάνω σκάρα. Ο φούρνος είναι ήδη προθερμασμένος από τα μπιφτέκια που έχουμε ψήσει και τώρα θα βάλουμε μέσα τα μυρολολάκια μας, τα οποία θα τα βάλουμε για πάρα πολύ λίγη ώρα. Μία κουταλιά από το υλικό τη λίγουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Κάπου εδώ πάνω βάζουμε μία οδοντογλυφίδα και τα τοποθετούμε μέσα σε ένα πυρέξ. Ωραία νόστιμα μυλωρολάκια, γρήγορα, εύκολα, υγιεινά, επίσης και νηστίσιμα. Ανοίγουμε τις φέτες, όπως βλέπετε, για να μπορεί να μπορεί να κάνει μία τούμπα, να μπορεί να τυλιχτεί λίγο. Γι' αυτό το λόγο ανοίξαμε τη φέτα. Ναι, καλημέρα. Έχουμε ζωντανή... Έχουμε τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα σας. Τι κάνετε.
Καλημέρα στην κυρία. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Να είστε καλά. Πείτε μας και το όνομά σας και από πού μας τηλεφωνείτε. Περιμένω με αγωνία να δω τα ρολάκια. Θα τα δείτε, σε λίγο θα είναι έτοιμα και σερβιρισμένα. Όπως επίσης και τα χάμπουργκερ. Θα χαμηλώσετε λίγο την τηλεόρασή σας. Χαμηλώστε λίγο την τηλεόρασή σας. Χαιρετάω, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ που πήρατε, που σας ακούσαμε. Πιστεύω να σας κρατάμε συντροφιά σήμερα. Μέσα όσο χρειάζεται. Ξέρω ότι δεν το χορταίνεις αυτό το υλικό. Μου σκουμυρίζει πάρα πολύ, μου έχει σπάσει τη μύτη. Σου έρχεται να πάρεις το κουτάλι και να αρχίσει να τρως. Τώρα φτιάχνουμε άλλα δύο, γεμίζει εδώ το πυρέξ μας, να τα βάλουμε στο φούρνο, τα οποία στο φούρνο θα μπουν μόνο για 5 λεπτάκια, για 5 λεπτάκια μόνο, τώρα θα σας πω και το λόγο. Αυτό ήταν. Τώρα εδώ πάνω πρώτα θα τα βάλουμε λίγο άχνη. Η άχνη θα βοηθήσει λίγο να, όταν θα λιώσει στο φούρνο, για να κρατήσει την φέτα κολλημένη. Έτσι. Βάζουμε και μία σταφίδα από πάνω. Βασικά τη σταφίδα την έχω βάλει από πάνω γιατί τα έχω φτιάξει αυτά και με άλλο τρόπο. Μπορείτε να τα φτιάξετε με μήλο, μπορείτε να τα φτιάξετε με λουκούμι. Έτσι ώστε βάζοντας σταφίδα από πάνω θα ξέρετε ότι αυτά έχουν σταφίδα μέσα. Για σημάδι δηλαδή. Αυτά ήταν. Λοιπόν, εδώ είναι τα μηλορολάκια μας. Είναι έτοιμα για να μπουν στο φούρνο, θέλουν πολύ λίγη ώρα, ίσα ίσα να πάρουν λίγο χρωματάκι από πάνω το ψωμί του τόστ και να κολλήσει λίγο η άχνη που έχουμε βάλει, να κολλήσει η μία πλευρά με την άλλη. Θα βοηθήσει η άχνη λιώνοντας. Τα σταυρώνουμε, μην ξεχνάμε να το σταυρώνουμε κάθε φορά το φαγητό μας. Τα βάζουμε στο φούρνο για 5-6 λεπτάκια μόνο. Και είναι έτοιμα να τα σερβίρουμε. Αυτό εδώ μου έχει σπάσει τη μύτη. Το αρώματα που έχω αφήσει, η κανέλα και το γαρίφαλο. Άλλο να σας λέω και άλλο να τα μυρίζετε. Εμείς τώρα μέχρι που να ψηθούνε θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ να σερβίρουμε τα χάμπουργκερ μας και να φτιάξουμε και την ωραία σαλάτα. Είναι πορτοκαλάδα, αλλά είναι green. Νέα green πορτοκαλάδα με στέβια. Σαν την green, καμία. Επιλέγω φέτα κορυφή. Εξαιρετικά ισορροπημένη, μεστή γεύση από εγωπρόβειο γάλα που συλλέγεται καθημερινά από κοπάδια ελευθέρας βοσκής με μεγάλη φροντίδα. Κορυφή! Να και μια φορά που η μάνα σου είχε δίκιο σε κάτι. Κορυφή! Στην κορυφή της διατροφικής αξίας και της προτίμησής σας. Και τώρα μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα κορυφή στο πρώτο πρατήριό μας στην 8 Ισμαΐου και Τραπεζούντος Γωνία σε ασυναγώνιστες τιμές. Είναι βυσσινάδα, αλλά είναι green. Νέα green βυσσινάδα με στέβια. Σαν την green, καμία.
Μπύρα με πασιάς. Αυγά με πασιάς. Σπετζοφάι με πασιάς. Ριζότο με πασιάς. Παραδοσιακά λαντικά Θεσσαλονίκης πασιάς. Το καλύτερο για σας. Αντιπρόσωπος για τον νομό Σερών, τροφοκίνηση στο Λευκώνα. Είναι λεμονάδα, αλλά είναι green. Νέα green λεμονάδα με στέβια. Σαν την green καμία. Και το Νοέμβριο, εκπληκτικά τριήμερα στα καταστήματα Kansas. Μέχρι την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου, πορτοκάλια 20% φθηνότερα. Νοπό ελληνικό κοτόπουλο, ολόκληρο και κομμάτια 20% φθηνότερα. Κιμάς ανάμεικτος από ελληνικό ντόπιο κρέας με 4,65 το κιλό. Όλα τα κατεψυγμένα λαχανικά Μπαρμπαστάθης 30% φθηνότερα. Ρίο Μάρε τόνο σε ελαιόλαδο 160 γραμμαρίων με 2,25. Αλλά και όλες οι σερβιέτες και τα σερβιετά και λιμπρές, μισή τιμή. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Επισκευές ηλεκτρικών, οικιακών συσκευών. Γιώργος Θέρμης. Άμεση εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημά σας. Εγγυημένη εργασία. Ασυναγώνιστα χαμηλές τιμές. Γιώργος Θέρμης. Επίσης, διαθέτουμε ελεγμένες και εγγυημένες ελαφρά μετακυρισμένες συσκευές σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Γιώργος Σέρβις. Εμπιστευτείτε μας για να είστε ήσυχοι για τις οικιακές σας συσκευές. Γιώργος Μαρκόπουλος. Γεωργίου Παπαδελεπτά. Σέρες. Η μάνα γη μας δίνει τους καρπούς της. Εμείς τους συλλέγουμε με ευλάβεια, τους επεξεργαζόμαστε με σεβασμό και δημιουργούμε το αλεύρι της δικής σας υγιεινής διατροφής. Αλεύρι μάνα στην κίτρινη συσκευασία για τις πιο νόστιμες πίτες που φάγατε ποτέ. Το χρυσό αλεύρι μάνα είναι η πρώτη ύλη για τις πιο πολύτιμες γευστικές σας δημιουργίες. Ιδανικό για αφράτα και πεντανόστιμα τσουρέκια. Στην κόκκινη συσκευασία, φαρίνα μάνα για κέικ που πετυχαίνουν κάθε φορά. Και η οικογένεια συμπληρώνεται με το αλεύρι ολικής αλέσεως, το καλαμποκάλευρο, το κίτρινο αλεύρι μάνα για σπιτικό ψωμί, την άχνη και τον ισεστέ για όλες τις κρέμες. Αλεύρι μάνα με σήμα τον ανεμόμυλο. Θα τα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα τροφίμων. Εργοστάσιο παραγωγής Αδελφή Κεραμάρη, στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου. Τηλέφωνα 2310 795 488 και 489. Αλεύρι μάνα. Από τη μάνα γη με αγάπη. Με θερμίδες χαμηλές. Κο, 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 κο.
tasting κοντοσέφ, κοντοσέφ. Τώρα ο κοντοσέφ φέρνει και έτοιμες, καλοψημένες νοστιμιές. Πεντανόστιμα κοτόπουλα, λαχταριστά πουγκάκια και ρολά. Θα τα βρείτε σε όλα μας τα καταστήματα. Στις Σέρες, πλατεία Εμπορίου 15, Βενιζέλου 70 και Μεραρχία 41, στο Σκούταρι και στην Ιγρήτα Σερών. Θέλετε να ζεσταθείτε όταν κάνει κρύο, αλλά δεν θέλετε να αυξηθεί ο λογαριασμός της θέρμανσης? Το ρεύμα καίει και το πετρέλαιο είναι φωτιά. Οι άλλες παραδοσιακές συσκευές είναι πολύ βαριές και δυσκίνητες. Οπότε βγάζετε μερικές κουβέρτες και ίσως ένα-δυο πουλόβερ, σίγουρα όμως δεν είναι ό,τι καλύτερο για να ζεσταθείτε. Τώρα υπάρχει κάτι νέο και αποτελεσματικό. Το Molino Heater, η θερμάστρα αμερικανικής τεχνολογίας ολόκληρου δωματίου που κουμπώνει κατευθείαν στο τοίχο και δεν πιάνει καθόλου χώρο. Μεταμορφώνει κρύους και ψυχρούς χώρους σε άνετους και ζεστούς με πολύ λίγα χρήματα. Είναι αρκετά δυνατό και με περιστροφή 180 μοιρών μπορεί να ζεστάνει οποιοδήποτε δωμάτιο έως και 23 τετραγωνικά. Κοιτάξτε αυτό το δωμάτιο, ήταν ψυχρό, αλλά με το Molino Heater έγινε άνετο και ζεστό με 22 βαθμούς. Μεταφέρεται άνετα όπου θέλετε, στην κουζίνα, το καθιστικό, το μπάνιο, την κρεβατοκάμαρα. Τα μπάνια είναι ιδιαίτερα κρύα και τα κρύα πλακάκια είναι σαν πάγος κάτω από τα πόδια σας, αλλά με το Molino Heater στην πρίζα το μπάνιο σας είναι πάντα ζεστό. Μέχρι τώρα οι θερμάστρες δωματίου ήταν μεγάλες και καταλάμβαναν πάρα πολύ χώρο, αλλά ο θερμοκεραμικός σχεδιασμός του Molino Heater μειώνει το μέγεθος και προσφέρει απίστευτη ζέστη. Ο ρυθμιζόμενος θερμοστάτης προσφέρει ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας και ο διπλής ταχύτητας ανεμιστήρας κυκλοφορίας στον αέρα ώστε να σας κρατήσει άνετους και ζεστούς σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού. Τέλειο για ψυχρά δωμάτια με παράθυρα και πόρτες που κάνουν ρεύμα για να ζεστάνει το ψυχρό γραφείο αλλά και το υπνοδωμάτιο. Για δωμάτια με παιδιά και κατοικίδια ή το εργαστήριο στο υπόγειο να διατηρείται ζεστό και το μέγεθός του το κάνει ιδανικό για ταξίδια. Γι' αυτό παραγγείλτε τώρα την Molino Heater στην προνομιακή τιμή που βλέπετε στους δέκτες σας. Ζεσταθείτε γρήγορα, γλιτώστε πολλά χρήματα και προστατέψτε την υγεία τη δική σας και της οικογένειάς σας από το κρύο. Αποκτήστε τώρα το Molino Heater τηλεφωνώντας τώρα στο τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη σας. Εσείς δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε. Μόνο τηλεφωνήστε τώρα στο 23-210-45-535 Molino Heater για να ζεσταθείτε. Μια μεγάλη προσφορά. Εποφεληθείτε. Αρπάξτε την ευκαιρία τώρα. Γι' αυτό παραγγείλτε τώρα την Molino Heater στην προνομιακή τιμή που βλέπετε στους δέκτες σας. Τώρα όμως τώρα στο τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη σας. Αρπάξτε την προσφορά. Είμαστε πανέτοιμοι για να φτιάξουμε και την ωραία μας σαλάτα. Αφού πρώτα όμως σερβίρουμε και τα μπιφτέκια μας, τα ωραία τα χάμπουργκερ, και αφού πρώτα βγάλουμε και τα μιλορολάκια μας, τα οποία είναι πανέτοιμα, είναι πανέτοιμα. Και μέσα στο φούρνο έχω κόψει ψωμάκι παγιάτικο που μας έχει μείνει. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι δεν πετάμε τίποτα στην κουζίνα. Έχουμε βάλει ψωμάκι στα μπιφτέκια μέσα, το παλιό. Το υπόλοιπο το έχουμε αποθηκεύσει στην κατάψυξη ξετριμμένο, άρα το χρησιμοποιούμε και για άλλη συνταγή. Και επίσης παλιό ψωμάκι, μπαγιάτικο, το έχουμε κόψει φετάκια, το έχουμε λαδώσει λίγο και το ψήνουμε στο φούρνο για να φτιάξουμε τα δικά μας παξιμάδια. Δεν χρειάζεται να αγοράζετε παξιμάδια για τη σαλάτα, μπορείτε να τα φτιάξετε και μόνοι σας. Αυτό εδώ να το αφήσουμε λίγο στην άκρη για να το σερβίρουμε μετά. Μία σταφίδα εδώ έμεινε
Σούπερ, σούπερ έχουν γίνει. Και τώρα πάμε να φτιάξουμε τη σαλάτα μας. Έχουμε εδώ το μπολ. Μέσα θα κόψουμε τη ρόκα. Σε ένα μεγάλο μπολ θα βάζετε όλα τα υλικά μαζί. Αυτή η σαλάτα θέλει καλό ανακάτεμα, όλα τα υλικά μαζί. Εδώ έχουμε τα μαρουλόφυλλα, τα οποία τα έχουμε πλένει καλά. Και τα μαρουλόφυλλα δεν τα θέλω ψιλοκομμένα, όχι, με το χέρι σας, κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι, μεγάλα κομμάτια. Τις άκρες αυτές, οι άκρες αυτές είναι που με έχουν μείνει από τα μαρουλόφυλλα που έχω βάλει εκεί στο προφητικό χαρτί, το οποίο θα τα χρησιμοποιήσουμε στα χάμπουγκερ μέσα. Δεν πετάμε τίποτα στην κουζίνα μας. Έτσι, μεγάλα κομμάτια. Να μην ξεχάσουμε τα ψωμάκια τα οποία ψήνονται στο φούρνο και τα οποία, όπως ξέρετε, αρπάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Το νου σας, μην τα κάψετε, να φτιάξετε ωραία παξιμάδια, γιατί αυτή η σαλάτα θέλει και το παξιμάδι της. Και η συγκεκριμένη σαλάτα, τα μαρούλια, και έχω επιλέξει μαρούλια και το σγορό του μαρούλι, το οποίο είναι και αυτό επίσης πάρα πολύ ωραίο και νόστιμο. Στη συγκεκριμένη σαλάτα να τα κόβετε κατά αυτόν τον τρόπο. Θα δείτε ότι οι φίλοι σας και η οικογένειά σας θα μπορούν να την απολαμβάνουν πιο ωραία και όχι ψιλοκομμένη. Εννοείται τα φρούτα και τα λαχανικά από τα σούπερ μάρκετ Κάντζας, από τα μανάβικα το σούπερ μάρκετ Κάντζας, καθημερινά φρέσκα φρούτα και λαχανικά στις καλύτερες τιμές. Και την καρδιά του μαρουλιού δεν την αφήνουμε. Έτσι, πόλικα μαρουλόφυλλα. Και τώρα έχουμε εδώ και το προφητικό χαρτί. Θα βάλουμε λίγα μαρουλόφυλλα πάνω στο απορροφητικό χαρτί για να απορροφήσουν όλα τα υγρά. Έτσι, για να διακοσμήσουμε ωραία το πιάτο μας. Άλλα τρία. Και τώρα, εδώ μέσα έχουμε να ρίξουμε την ντομάτα λιαστή, την οποία όπως είναι την κόβουμε μόνο στη μέση. Γράψτε την τη συνταγή αυτή, θα σας αρέσει πάρα πολύ η συγκεκριμένη σαλάτα και είναι τώρα και εποχής. Και αν θέλετε πιο ψιλοκομμένη την ντομάτα τη λιαστή, μπορείτε να την κόψετε και πιο ψιλοκομμένη. Όπως επίσης και πιο ψιλοκομμένα, αν θέλετε, τα μαρουλόφυλλά σας. Όπως σας αρέσει σε εσάς. Εμείς δίνουμε την ιδέα μας, από εκεί και πέρα τα αφήνουμε στην κρίση τη δική σας. Το νου μας στα ψωμάκια, τα οποία ψήνονται πάρα πολύ ωραία και αυτά. Θέλουν 2-3 λεπτάκια ακόμη. Και τώρα εδώ μέσα θα ρίξουμε φιστίκια, θα ρίξουμε και μια ποσότητα και την άλλη θα την αφήσουμε από πάνω. Επίσης έχουμε ρόδια, έχουμε παρμεζάνα, όπως βλέπετε αφήνουμε μια ποσότητα για να τη ρίξουμε από πάνω μετά για να τα σερβίρουμε. Και έχουμε και ντοματίνια. Εδώ είναι το αγαπημένο μου μαχαιράκι, ντοματίνια στη μέση, φρέσκα ντοματίνια,
αφήνουμε και λίγα για από πάνω, όπως έχουμε πει. Και τώρα έχουμε εδώ το βάζο με το μέλι. Μέσα θα ρίξουμε ελαιόλαδο πρωτεύς. Και βαλσάμικο ξύδι. Έτοιμα τα ψωμάκια. Σβήνουμε το φούρνο. Βλέπετε, έχουμε ήδη έτοιμα τα παξιμάδια μας. Ας το κουμπίσουμε αυτό λίγο εδώ στην άκρη. Και τώρα, έχουμε εδώ μέσα στο βάζο με το μέλι, τις δυο κουταλές μέλι, το βαλσάμικο ξύδι και το λάδι, ελαιόλαδο πρωτεύς. Ανακατεύουμε καλά, θέλει καλό ανακάτημα, μέχρι να λιώσει το μέλι. Περιχύνουμε τη σαλάτα μας. Ανακατεύουμε έτσι με δυο κουτάλια. Πάτε την κι εσείς έτσι σε ένα μεγάλο μπολ, ή κι αν είστε μεγάλη οικογένεια. Θα χρειαστείτε αρκετή και να είστε σίγουροι ότι θα την τιμήσουν όλη αυτή τη σαλάτα. Και για να μην σου πω ότι θα αφήσουν και το κυρίως γεύμα και θα αρκεστούν μόνο στη σαλάτα. Είναι μια σαλάτα την οποία τη λες και κυρίως γεύμα. Πάρα πολύ χορταστική, με πολλά αρώματα, σούπερ γεύση και εννοείται υγιεινή. Άλλωστε ποια σαλάτα δεν είναι υγιεινή. Και όσο μπορούμε να τρώμε σαλάτες. Κάνουν καλό, δεν παχαίνουν και ομορφαίνουν. Τώρα, ο καθένας αυτή θα την έχει εννοείται μέσα σε μία σαλατιέρα. Για να μπορεί να παίρνει ο καθένας πιο άνετα. Εγώ όμως επειδή θέλω να σας τη δείξω, θα τη βάλουμε σε μια μεγάλη πιατέλα εδώ. Επίσης με λίγα φιστίκια από πάνω. Δοκιμάστε την και θα με θυμηθείτε. Θα τη συνοδεύσουμε επίσης με τριμμένη παρμεζάνα. Εννοείται με το υπόλοιπο το ρόδι. Επίσης φρούτο εποχής. Τελειώνουμε με τα ντοματίνια και λίγα φρέσκα ντοματίνια. Αυτό εδώ θα το χρειαστούμε τώρα για να κόψουμε την ντομάτα. Λοιπόν, αυτή εδώ ήταν η σαλάτα μας. Εμείς τώρα πάμε να φτιάξουμε... δεν βάλαμε και τα τέτοια. Είδες, πάντα κάθε φορά ξεχνάω κάτι. Δεν βάλαμε μέσα στο μπολ που ανακατέψαμε και τα παξιμάδια μας. Πρέπει να βάλουμε και τα παξιμάδια μας μέσα στο μπολ, να απορροφήσουν έτσι τα ωραία υγρά στοιχεία που έχει μέσα η σαλάτα αυτήν. Εσείς τώρα θα πείτε ότι τα βάλαμε, εντάξει. Να τα βάζουμε λίγο έτσι από κάτω. Θα απορροφήσουν έτσι το μέλι, το βαλσάμικο. Δεν πειράζει, να θα βάλουμε και μερικά έτσι από πάνω. Η
Αυτό είναι που σας έλεγα, ότι γίνεται πάρα πολύ χορταστική, γιατί έχει ήδη και ψωμάκι μέσα. Και τώρα έχουμε τα μυρολάκια μας να σερβίρουμε, και αυτά τα φανταστικά μυρολάκια. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι η άχνη που τα βάλαμε στο φούρνο τα βοηθάει να κολλήσει το φύλλο μεταξύ τους, έτσι ώστε και την οδοντογλυφίδα να βγάλετε μετά. Εννοείται θα τη βγάλετε, γιατί οι οδοντογλυφίδες γίνονται λίγο επικίνδυνες. Βλέπετε ότι δεν ανοίγουν. Φτιάξτε τα, δοκιμάστε τα και να δείτε ότι θα πάρετε τα συγχαρητήρια που σας αξίζουν. Θα βάλουμε και ένα έτσι εδώ πάνω, ωραίο. Έτοιμο και το γλυκό μας, το οποίο θα το σερβίρουμε με λίγο άχνη και επίσης και λίγο κανέλα. Και τώρα θα πάμε να φτιάξουμε και τα, εδώ έχουμε βάλει τα μαρουλόφυλλά μας στο απορροφητικό χαρτί για να μπουν ανάμεσα στην, μέσα στα χάμπουργκερ, ανάμεσα στα ψωμάκια μας. Πρώτα όμως, έτσι για να εντυπωσιάσουμε, θα βάλουμε λίγα μαρουλόφυλλα γύρω γύρω στην πιατέλα μας. Το προφητικό χαρτί βοηθάει για να πάρει, να τραβήξει όλα τα υγρά που έχουμε πλένει το μαρούλι μας. Τώρα έχουμε εδώ τα φύλλα τα οποία βάλαμε επίσης στο χαρτί μέσα για να ρουφήξουν όλα τα υγρά. 6 μεγάλα φύλλα, 6 θα φτιάξουμε σήμερα. Έχουμε την ντομάτα εδώ πλυμμένη καλά, θα κόψουμε 6 λεκτές φέτες. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Αυτή η ντομάτα βγάζει ακριβώς 6 φέτες, όσες ακριβώς χρειαζόμασταν. Ας πάει και αυτό λίγο στην άκρη. Και τώρα έχουμε τα ψωμάκια μας αυτά που είναι ειδικά για χάμπουργκερ. Και αν έχετε όρεξη να φτιάξετε και τα δικά σας ψωμάκια, η συνταγή είναι πάρα πολύ εύκολη. Κάποια στιγμή θα φτιάξουμε και ψωμί εδώ ζωντανά. Έχουμε το μπιφτέκι, τα μπιφτέκια μας. Κάτω στο ψωμάκι θα βάλουμε την φέτα από το μαρούλι. Μετά θα βάλουμε το μπιφτέκι μας, την φέτα ντομάτα και καραμελωμένα κρεμμύδια. Έτσι, μπόλικα κρεμμύδια
κλείνουμε με το ψωμάκι και είναι έτοιμο το χάμπουργκερ. Το μαρούλι λίγο θα το κόψουμε στην άκρη. Το μπιφτέκι, ντομάτα και καραμελωμένα κρεμμύδια. Τώρα, εσείς αν θέλετε να φτιάξετε και κάποια σος γιαουρτιού, κάποια αγγούρο ντόματο σάλτσα με μαγιονέζα ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να βάλετε μέσα στα χάμπουργκερ, μπορείτε να βάλετε. Εγώ προτίμησα να τα φτιάξω χωρίς κάποια σος, χωρίς κάποια σάλτσα, γιατί σε όλους δεν αρέσουν. Μαρουλάκι, μπιφτέκι, όπως βλέπετε το μπιφτέκι μας βγήκε ακριβώς λίγο πιο μεγάλο από το ψωμάκι, όπως ακριβώς το θέλαμε, καραμελωμένα κρεμμύδια, μαρούλι, μπιφτέκι, ντομάτα και κρεμμύδια καραμελωμένα. Όπως βλέπετε τα κρεμμύδια ήρθαν ακριβώς για 6 μπιφτέκια, για 6 ωραία χάμπουργκερ. Άλλα 2 έχουν μείνει. Και ένα τελευταίο, έχουμε εδώ μαρουλάκια, ας το σκουπίσουμε λίγο και αυτό. Τα μαρούλια λίγο αργούν να στεγνώσουν όταν τα πλένουμε, βάζοντας όμως 2-3 κομμάτια χαρτί, γρήγορα απορροφούν όλο το νερό. Μαρουλάκι και το τελευταίο μας μπιφτέκι, όπως βλέπετε ζουμερά και νόστιμα. Και θέλω να δείτε λίγο και αυτό που σας έλεγα, ότι αν κρυώσουν τα κρεμμύδια βλέπετε ότι αρχίζουν και παγώνουν, γι' αυτό τα φτιάχνουμε στο τέλος του σερβιρίσματος. Έτσι, και τα τελευταία κρεμμύδια στο τελευταίο χάμπουργκερ. Σκεπάζουμε και καλή μας όρεξη. Να βάλουμε έτσι και αυτό εδώ πάνω. Είμαστε πανέτοιμοι. Εδώ έχουμε τη σαλάτα, το γλυκό μας και τα ωραία λαχταριστά και νόστιμα χάμπουργκερ. Κάπου εδώ έχει φτάσει άλλη μία εκπομπή στο τέλος της. Πιστεύω να σας φανήκαμε χρήσιμοι, να φτιάξετε τις συνταγές μας. Είναι δοκιμασμένες, νοστιμότατες. Να ευχαριστήσουμε όλους τους δωροθέτες για τα ωραία δωράκια που δώσανε σήμερα και εμείς με τη σειρά μας θα τα κληρώσουμε μεθαύριο την Παρασκευή εδώ ζωντανά στο τέλος της εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε τους υποστηρικτές της εκπομπής άλλη μια φορά ακόμα, τα οποία είναι τα Supermarket Kansas που μας προμηθεύουν όλα τα υλικά της εκπομπής, τα χειροποίητα κοσμήματα Lucido για τις ωραίες δημιουργίες που φτιάχνουν εκεί η Φιλίτσα Γκρόβανο και ο Κώστας Νικτόπουλος. Θα βρείτε το κατάστημα μόνο στις Σέρες. Το Γιώργο από το σέρβις, Γιώργος Μαρκόπουλος, Γεωργίου Παπανδρέου 7, θα βρείτε το κατάστημα, ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά, Γιώργος Μαρκόπουλος. Να ευχαριστήσουμε τα σούπερ μάρκετ Βακαλίδης, που το οποίο βρίσκεται μόνο στο σκούταρι Σερών. Επίσης να ευχαριστήσουμε τα Αυγά Μαντζέρης, Περιστέρη Κωστοπούλο 9, που βρίσκεται στις Σέρες, κατάστημα με φρέσκα αυγά και βιολογικά αυγά.
και επίσης φρούτα και λαχανικά φρέσκα κάθε μέρα. Και επίσης μας ταξιδεύει μόνο ο Ceres Travel, Δημήτριος Βοζίκης. Να ευχαριστήσουμε και το Ceres Travel για τα ταξίδια τα ονειρεμένα που μας κάνει πραγματικότητα. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που πήρατε τηλέφωνο, με εσάς που είπαμε καλημέρα και με εσάς που δεν καταφέρετε να πιάσετε γραμμή, γιατί οι γραμμές είναι πάρα πολλές. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ Παρασκευή ζωντανά στις 10 η ώρα το πρωί. Να είστε όλοι καλά και να χαμογελάτε. Φιλάκια πολλά! Fresh to death and sick as cancer. It was a dumb thought. I grew up on hip hop, but you fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean and love hurts, but I still remember that day we met in December. Oh baby, I will love you till the end of time. Oh, we'll be 10 years. I heard.